Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια Ελλάδα μέσα στη ζώνη του ευρώ, γιατί αυτοδύναμη Ελλάδα σημαίνει συμμετοχή της χώρας μας στις προσπάθειες που γίνονται για μια άλλη πολιτική σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε δεσμευτεί για ένα άλλο κράτος. Έχουμε δεσμευτεί για την ενίσχυση των μηχανισμών της κοινωνικής προστασίας και της διασφάλισης κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Έχουμε δεσμευτεί για ένα νέο μοντέλο, το οποίο θα φέρει ένα άλλο είδος κοινωνικής ανάπτυξης. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε καταθέσει ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο σχέδιο εξόδου από το μνημόνιο μέσα στα επόμενα 3 χρόνια και έχουμε την αποφασιστικότητα να το υλοποιήσουμε. Αυτό το έχουμε αποδείξει στην πορεία. Φίλες και φίλοι, έχουμε μπροστά μας πολλές μεγάλες και δύσκολες μάχες. Και η παρουσία σας σήμερα εδώ απόψε στέλνει ένα μήνυμα ότι αυτή η μεγάλη εθνική προσπάθεια πρέπει να ξεκινήσει από εδώ. Πρέπει να ξεκινήσει από την πόλη μας. Πρέπει να ξεκινήσει από την Αθήνα. Η Αθήνα είναι το πολιτικό, οικονομικό, πνευματικό, αλλά πάνω απ' όλα συναισθηματικό κέντρο βάρους της νεότερης Ελλάδας. Η Αθήνα είναι και πρέπει να είναι το σημείο κίνησης για κάθε τι που μπορεί να μας βγάλει από την κρίση. Για κάθε παρέμβαση που γίνεται εδώ, η παρέμβαση αυτή διαχέεται σε όλη τη χώρα. Και ο πλούτος της πόλης είναι οι άνθρωποι της. Οι μισοί σχεδόν Έλληνες ζουν εδώ. Οι μισοί σχεδόν Έλληνες εργάζονται εδώ. Εδώ χτυπάει η καρδιά της μεσαίας τάξης. Θα δουλέψουμε μαζί για να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα και να αναδείξουμε όλα αυτά που έχουν αξία στην πόλη μας. Μόνο έτσι θα ξανακάνουμε την Αθήνα βιώσιμη πόλη. Μόνο έτσι θα την κάνουμε πόλη έλξης επισκεπτών και επενδυτών από ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να θέσουμε κοινούς στόχους και να αποφασίσουμε ότι θα τους υπηρετήσουμε όλοι μαζί. Μόνο που την Αθήνα δεν θα την κερδίσουμε Υπουργείο-Υπουργείο. Την Αθήνα θα την κερδίσουμε γειτονιά-γειτονιά, σκύβοντας πάνω από κάθε δημοτικό διαμέρισμα ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα προβλήματά του, δίνοντας λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του, αναδεικνύοντας όλα αυτά που είναι ιδιαίτερα για το καθένα. Και γύρω από αυτά, δημιουργώντας μια συμμαχία ανθρώπων, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μη κυβερνητικών οργανώσεων και οργάνων της πολιτείας για να πετύχουμε το έργο μας. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά περισσότερα από ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας μόνος του. Και το λέω αυτό διότι με ακριβώς αυτό το σκεπτικό εργαστήκαμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. 2,5 χρόνια τώρα, για να λύσουμε κάθε πρόβλημα που ήρθε μπροστά μας, φέραμε μαζί όλες εκείνες τις δυνάμεις που μας βοηθήσαν να το λύσουμε. Πολύ συχνά με πειράζουν και μου λένε ότι δεν αναδείξαμε το έργο μας. Πράγματι. Αλλά δεν το κάναμε για να δείξουμε σεβασμό σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που ήταν στο πλευρό μας και πάλευαν για να λύσουν αυτά τα προβλήματα. Και πιστεύω ότι όταν θες να στήσεις συμμαχίες, όταν θες να δημιουργήσεις τις ομάδες αυτές που θες να λύσουν τα προβλήματα, δεν πειράζει να αφήσεις τον εαυτό σου να κάτσει λίγο πίσω και να αφήσεις τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά να πάρουν το χειροκρότημα το οποίο τους αξίζει. Αν καταφέραμε να αναδείξουμε τον πολιτισμό και τον τουρισμό ως πηγές ανάπτυξης, αυτό το καταφέραμε διότι πετύχαμε ακριβώς να υιοθετήσουμε μια εντελώς καινούρια νοοτροπία και έναν άλλον τρόπο δουλειάς. Καταφέραμε να πείσουμε όλες τις δυνάμεις που μπορούν να βοηθήσουν να κάτσουμε γύρω από το ίδιο τραπέζι και να θέσουμε κοινούς στόχους και στη συνέχεια να τις υπηρετήσουμε όλοι μαζί. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και στην Αθήνα σήμερα. Η μάχη για την Αθήνα πρέπει και μπορεί να κερδιθεί αν δουλέψουμε όλοι μαζί με κοινούς στόχους και φέρουμε κοινά αποτελέσματα. Δεσμεύομαι να παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις για να σφυριλατήσουμε μέσα από το ΠΑΣΟΚ μια νέα κοινωνική συμφωνία, μέσα από μια νέα εθνική συμμαχία.
Μια συμμαχία που θα συσπυρώσει και πάλι τη μεγάλη προοδευτική και δημοκρατική παράταξη, που ξεκινάει από εκεί που τελειώνουν οι παρυφές της αριστερής συντήρησης και αγκαλιάζει το μεγάλο κοινωνικό κέντρο. Το χώρο που δεν μπορεί να αγγίξει ούτε ο ακραίος λόγος της αριστεράς, ούτε η λαϊκιστική διάθεση της δεξιάς. Από αυτόν τον χώρο θα γεννηθεί μια νέα συλλογική συνείδηση. Μια νέα συλλογική συνείδηση που θα βασίζεται στην αποφασιστικότητά μας να μην αφήσουμε κανέναν Έλληνα χωρίς δουλειά, καμία ελληνική οικογένεια χωρίς κοινωνικά αγαθά και κανέναν δημιουργό χωρίς την ευκαιρία να πράξει και να δημιουργήσει. Το νέο ελληνικό κράτος που θα φτιάξουμε όλοι μαζί πρέπει να στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις αυτούς τους στόχους. Δεν θα το πίστευα αν δεν το είχα δει να γίνεται πράξη. Τώρα είναι η ώρα να κοιτάξουμε μπροστά, τώρα είναι η ώρα να επενδύσουμε σε κάθε τι που μας ενώνει και γι' αυτό στις 6 του Μάη ζητώ να στείλετε την ψήφο σας ένα μήνυμα ελπίδας. Σας ζητώ να ψηφίσετε τη μόνη παράταξη, τη μόνη πολιτική παράταξη, τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να σφυριλατήσει μια νέα εθνική ενότητα. Σας ζητώ να ψηφίσετε τη μόνη πολιτική δύναμη που έχει θέσει ως εθνική προτεραιότητα την ανασυγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας. Σας ζητώ να ψηφίσετε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε, μπορούμε να ξαναπάρουμε τη μοίρα της χώρας στα χέρια μας, μαζί μπορούμε να ανοίξουμε νέους δρόμους. Σας ευχαριστώ.